Να μείνουμε στο θέμα αυτό, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στη Χαλκιδική, στον συνάδελφο Θοδωρή Δούκα από το χαλκιδικinews.gr, που έχει περισσότερες λεπτομέρειες. Θοδωρή, καλησπέρα. Χρήστο, καλησπέρα σας από τη Χαλκιδική. Θα πρέπει να πούμε ότι, και να υπενθυμίσουμε, γιατί ακούστηκε στο ρεπορτάζ, ότι αύριο εκδικάζεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας η προσφυγή των κατοίκων της Χαλκιδικής κατά της κατασκευής φραγμάτων αποβλήτων σε δύο φυσικά ρέματα. Είναι πολύ σημαντικό και το υπογραμμίζω αυτό, διότι όπως υπογράμμισαν και όπως υποστήριξαν σήμερα στη συνέντευξη τύπου οι κάτοικοι, είναι τα ρέματα, τα φράγματα αυτά θα λειτουργήσουν ως ορολογική βόμβα στην περιοχή, καθώς τα τοξικά που θα εναποτεθούν θα παραμείνουν ακόμη και αν η Ελντοράντο, η ελληνικό ισός, φύγει από την περιοχή. Mm-hmm. Αυτό υπογραμμίστηκε και γι' αυτό έγινε και η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας που θα εκδικαστεί αύριο. Τώρα, να έρθουμε λίγο στην συνέντευξη τύπου, γιατί υπόθηκαν πάρα πολλά και ενδιαφέροντα. Σε γενικές γραμμές ζητήθηκε να μπει φρένο στις καταστροφικές εξορίξεις χρυσού στη Βόρεια Χαλκιδική, να γίνει αποκατάσταση της βαριάς επιβαρημένης περιοχής, αλλά και να γίνει ένας επανασχεδιασμός μιας ήπιας ανάπτυξης που θα ανατρέψει ουσιαστικά το μονόδρομο της εργασίας στα μεταλλεία. Mm. Δηλαδή, με απλά λόγια, λένε οι κάτοικοι ότι θα πρέπει, εκτός από τα μεταλλεία, να αναπτυχθούν και άλλες δραστηριότητες, να γίνει και άλλη ανάπτυξη στην περιοχή και να ασχοληθούν οι κάτοικοι και με άλλες δραστηριότητες. Τώρα, όσον αφορά αυτά που υπόθηκαν, ο κύριος Χρήστος Αδαμίδης, ο οποίος είναι μέλος της Επιτροπής Αγώνα, ανέφερε δύο διαστάσεις του προβλήματος που, όπως υπογράμμισε ο ίδιος, αγνοήθηκαν σκόπιμα από την τεχνική μελέτη της εταιρείας. Η πρώτη αφορά την ύπαρξη τρεμολίτη, όπως είπε, από τον οποίο βγαίνει ο αμίαντος κατά 10% στα υποεξόριξη πετρώματα, όσο και στα μετελευτικά απόβλητα της προγραμματιζόμενης εκμετάλλευσης στις κουριές. Mm-hmm. Μάλιστα, είπε ο κ. Αδαμίδης, η εταιρεία, προκειμένου να καταλαγιάσει τις προφανείς αντιδράσεις λόγω του ότι ο καρκινογόνος αμίαντος θα διασπείρεται στην ατμόσφαιρα μέσα από τη σκόνη που θα αναδύεται από τις εκρήξεις στα πετρώματα, έδινε εντολές, μας είπε ο κ. Αδαμίδης, προς τους εκπροσώπους της να δηλώνουν πως στις κουριές δεν υπάρχει τρεμολίτης και σε κάθε περίπτωση αναφοράς από τρίτους αυτό θα πρέπει να τονίζεται. Η δεύτερη πολύ σημαντική διάσταση του προβλήματος κατά τον κ. Αδαμίδη αφορά το ότι τα φράγματα κατασκευάζονται πάνω σε ένα από τα μεγαλύτερα σεισμικά ρήγματα της Ελλάδας, το ρήγμα του Σταυτονίου, το οποίο κατά καιρούς δίνει σεισμούς μέχρι και 7,5 βαθμούς Ρίχτερ, συνθήκη η οποία θα επιφέρει διάλυση των φραγμάτων, που όπως σας είπα και στην αρχή θα έχουν τοξικά απόβλητα μέσα, και έτσι θα καθιστά την διαχείριση των περιβαλλοντικών ατυχημάτων αδύνατη, και είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο υπογραμμίστηκε από τον κύριο Αδαμίδη. Τώρα, Θοδωρή, ποιο είναι το επόμενο βήμα των κατοίκων, τι σχεδιάζουν να κάνουν? Χρήστο, επειδή όλο αυτό το διάστημα, δηλαδή από τις εκλογές και μετά, που έχουμε και νέα κυβέρνηση, είναι γνωστή βεβαίως η θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως, ναι. Και πριν από λίγες μέρες είχε διασαφινιστεί ακόμα πιο ξεκάθαρα από τον κύριο Λαφαζάνη. Mm-hmm. Οι κάτοικοι περιμένουν το επόμενο διάστημα να δουν τι ακριβώς θα γίνει και ποια θα είναι η θέση της κυβέρνησης για τα μεταλλεία. Θεωρούν ότι έγιναν πάρα πολλές παρανομίες. Ο κύριος Τσίπρας και προεκλογικά, όχι μόνο για αυτό το θέμα αλλά και για άλλα, είπε ότι θα τους ταράξουμε στην νομιμότητα. Περιμένουν λοιπόν να δουν να εφαρμόζεται αυτό και στη συγκεκριμένη επένδυση, διότι θεωρούν οι κάτοικοι και οι αντιδρόντες ότι δεν εφαρμόστηκαν οι νόμοι. Περιμένουν λοιπόν ουσιαστικά και ξεκάθαρα να κλείσει η επένδυση. Αυτό βέβαια δεν ξέρω σε τι βαθμό μπορεί να γίνει. Όπως άλλωστε έχει υποσχεθεί η Θοδωρή κυβέρνηση ήδη για αυτό το θέμα. Έχει δεσμευτεί για αυτό το θέμα. Βεβαίως έχει δεσμευτεί. Αλλά όμως επειδή η εταιρεία δεν ήρθε χθες, υπάρχουν αποφάσεις, υπάρχουν διάφορα πράγματα τα οποία έχουν γίνει για να προχωρήσει η επένδυση. Δεν ξέρω ακριβώς πώς θα κινηθεί η νέα κυβέρνηση. Μένει να το δούμε. Είναι βασικά και ένα ερωτηματικό που παραμένει στους αντιδρόντες, αν και οι ίδιοι μας λένε σε κάθε τόνο και ελπίζουν ότι θα κλείσει η επένδυση και θα γίνει η προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης πραγματικότητα. Θοδωρή, να σας ευχαριστήσω πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ.